Περισσότεροι από 11.000 στρατιώτε αναπτύχθηκαν στου δρόμου τη Ισπανία για να συμβάλλουν στην προσπάθεια περιορισμού των μετακινήσεων λόγω του COVID-19. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωνε ένα άνευ προηγουμένο οικονομικό πακέτο βοήθεια ύψου 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε να προστατευτεί η απασχόληση και να μειωθούν οι επιπτώσει τη πανδημία. Το πακέτο δανείων, εγγυήσεων, πιστώσεων και απευθεία οικονομική βοήθεια αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος της χώρας, σημείωσε ο Σάντσεφ. Οι εταιρείε που πλήττονται χρειάζονται ρευστότητα και εμεί θα την εγγυηθούμε κατά τη διάρκεια αυτή τη κρίση, ώστε να προστατευτεί η απασχόληση και η οικονομική δραστηριότητα. Γι' αυτό εγκρίναμε 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατικέ εγγυήσει πιστώσεων και απεριόριστη βοήθεια ρευστότητα για τι επιχειρήσει. Η αστυνομία διεξάγει διαρκεί ελέγχου στα σύνορα τη Ισπανία με τη Γαλλία και την Πορτογαλία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα ξένων πολιτών στο πλαίσιο των αυστηρότατων μέτρων που ελήφθησαν για τις μετακινήσεις με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.